ο Μιλτιάδης Κλάπας, τον οποίο έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στη συχνότητα του Πρίσμα. Βέβαια, δυστυχώς δεν καταφέραμε στο στούντιο τηλεφωνικά, γιατί ο Μιλτιάδης, όπως είναι γνωστό, είναι Γενικός Γραμματέας στο Δήμο Σαρωνικού. Καλή σου μέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Χαίρομαι που θα ξαναμιλήσουμε για θέματα αυτοδιοίκησης μετά από τη συνή συνεργασία που είχαμε 8 χρόνια όταν εσύ ήσουν νομάρχης και εγώ δήμαρχος. Και εγώ χαίρομαι, Μιλτιάδη μου. Καταρχάς, πώς πάει με το πόδι? Καλύτερα, δόξα τω Θεώ, καλύτερα. Έτσι. Καλύτερα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάμε και την υγεία μας. Όπως είπα λοιπόν, Μιλτιάδη, άνοιξε το κεφάλαιο στρατόπεδα. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση σαν να μιλάμε μεταξύ κουφών εδώ στην πόλη. Και μάλιστα να παίρνονται για κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ούτε συνέχεια ούτε συνέπεια με αυτά που λέγαμε ή που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν έτσι να κάνεις μια σύντομη ιστορική περιγραφή και να μας πεις αν πράγματι η Πρέβεζα είχε ένα επιχειρησιακό σχέδιο, είχε ένα master plan για την διαχείριση των στρατοπέδων επί των ημερών μας τουλάχιστον. Πρωτού πω αυτά, και σε ευχαριστώ κιόλας για την δυνατότητα που μου δίνεις, θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Για τα χρόνια αυτά που παρακολουθώ τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης για την περιοχή μας από μακριά, και εδώ και πολύ καιρό έχει πάψει και η σοβαρή συζήτηση αλλά και η σοβαρή διεκδίκηση για τα ζητήματα και λυπάμαι γι' αυτό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε ρότα. Γιατί αν δεν αλλάξουμε ρότα, πολλά πράγματα που έχουν πάει πίσω θα τα χάσουμε οριστικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις ή κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι θεσμοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν, αλλά η συνολική εικόνα νομίζω ότι δεν είναι αισιόδοξη. Το δεύτερο θέμα που θέλω να πω είναι ότι για το ζήτημα των εκπλήσουμε με αυτό ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή εκφωνεί αυτού του είδους της σκέψης, και θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη για την αποκατάσταση της αλήθειας, ανασκόπηση των θεμάτων των στρατοπέδων, γιατί αυτό είναι μια διαχρονική διεκδίκηση στο Δήμο με σημαντική συνεισφορά μέχρι το 2010, όπου σταμάτησαν όλα αυτά, όλων των δημάρχων. Και θέλω να θυμίσω ότι ο Νίκος Γιαννούλης είχε σηκώσει το θέμα στο επίπεδο της διεκδίκησης και το είχε θέσει ως πρώτο στην ατζέντα, έχοντας σημαντικές ενέργειες για να αναδείξει αυτό το θέμα. Και σημαντικές κατακτήσεις για την εποχή. Ναι, ο Μίμης ο Ταμπούρης είναι αυτός ο οποίος προχώρησε στην αγορά του πυροβολικού, το οποίο στα δικά μας χρόνια εμείς κάναμε εντάξει μας και το αναπλάσαμε, με δόσεις τότε είχε γίνει αυτή η αγορά. Ο Κώστας Παπαγεωργίου είχε, με τις επαφές που είχε λόγω της επαγγελματικής του θητείας ως αξιωματικός τότε με το ΤΕΘΑ και με την... ξεχνάω πώς λέμε την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Την αρμόδια υπηρεσία αυτή. Κατάφερε να πάρει 4 στρέμματα στο Σολομό, δίπλα στο Λουτρά, το οποίο ήταν για το θερμαλιστικό κέντρο, κάνοντας μια συμφωνία τότε ο Κώστας ότι θα τα συνυπολογίσουμε όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε την οριστική επίλυση του θέματος, θα συνυπολογίσουμε ότι έχει γίνει και αυτή η παραχώρηση. Και στα χρόνια τα δικά μας και στη δική μου θητεία όλα τα στρατόπεδα τα παίρναμε κατά χρήση, εντάξαμε και στεγαστήκανε και πολιτιστικές δράσεις, γίνανε και πολιτιστικοί σύλλογοι, άνοιξε όπως θυμόνται όλοι του Σολομού, το Καράμπαμπας στον Παντοκράτορα λειτουργούσε ως χώρος αναψυχής για τους δημότες. Υπήρχαν μια σειρά δράσεις και πολύ περισσότερο ότι σε αυτή την περίοδο είχαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τόσο σε ό,τι αφορά τις χρήσεις των κάστρων εντός της πόλης, η γνωστή μελέτη Μπελαβίλα. Ακριβώς. Η οποία είχε μια πολύ, και απορώ γιατί δεν το ξέρουν, ακούγεται αυτό το πράγμα, είχε μια τεράστια διαβούλευση στην πόλη με όλους τους φορείς, όπου καθόριζε χρήσεις και για τον Άγιο Ανδρέα. Θα το συζητήσουμε στην πορεία, φαντάζομαι. Ακριβώς, ναι. Και στον Άγιο Γιώργη και σε όλα τα κάστρα, και έκανε και μια μελέτη διασύνδεσης όλων αυτών των ιστορικών χώρων μέσα στην πόλη,
εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο για την διεκδίκηση στα, για τα κάστρα, αλλά και αν θέλετε και τώρα για τον τρίτσι με τις αστικές αναπλάσεις μέσα στις πόλεις, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι οδηγός για να προχωρήσουμε να ζητήσουμε χρηματοδότηση για αυτά. Άρα, Μιλτιάδη μου, το δεύτερο κομμάτι. Ναι, ναι. Να πω και το δεύτερο κομμάτι. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλες αυτές οι συζητήσεις τότε με τον, με το στρατό, να το λέω έτσι για να μην λέμε ποιους συζητούσαμε τότε, είχαν και μια κατάληξη. Γιατί εμείς τότε και σε συνεργασία μαζί με την νομαρχία τότε, δεν επιδιώκαμε μόνο την καταχρήση-παραχώρηση, αλλά επιδιώκαμε την οριστική επίλυση. Και τότε μέσα από το γενικό πολεοδομικό, με συζήτηση και με τους μελετητές τότε, καταλήξαμε στο ότι η συμφερότερη λύση για όλους μας, για να μπορέσουμε να εντάξουμε και τις περιοχές όλες τις πόλεις στο σχέδιο πόλης, στο νέο γενικό πολεοδομικό που κάναμε το 9 ή που ολοκληρώσαμε το 9, τότε η ιδέα ήταν να βάλουμε τα καύσιμα στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο γενικό πολεοδομικό, να αποχαρακτηριστεί από καύσιμα. Αυτό τότε μας έδινε τη δυνατότητα να εντάξουμε και όλες τις γύρω περιοχές στο σχέδιο πόλης. Μια πολύ σημαντική ενέργεια για το Δήμο τότε, γιατί είχαμε πρόβλημα, όπως θυμάσαι, με τη χρήση αυτή. Και από την άλλη, να συζητήσουμε με τον στρατό να πολεοδομηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, να περίπου το 40% να μείνει στο στρατό, πολεοδομημένο στο στρατό, το υπόλοιπο 60% να έρθει στο Δήμο μαζί με τα υπόλοιπα κάστρα. Αυτό που, ποια ήταν η βάση αυτής της συμφωνίας, είναι αυτό που και ο σημερινός νόμος, γιατί ακούω διάφορο ότι αυτά δεν γίνονται τώρα, γιατί ουσιαστικά αυτό που είπαμε είναι ότι αν πάρει κάποιος την αξία των αντικειμενικών αξιών των χώρων αυτών, απολεοδόμητη έτσι όπως είναι, με τον πολεοδομημένο χώρο που θα έπαιρνε ο στρατός, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερη αξία του χώρου την οποία έπαιρνε ο στρατός για να κάνει τις ενοικιάσεις που θέλει τώρα, το οτιδήποτε, και ο Δήμος απαλά μια και καλή με την ρύθμιση αυτή από το ζήτημα των στρατοπέδων και θα περιέρχονται όλα αυτά. Άρα, στην ιδιοκτησία. Δυστυχώς το 10, να πω αυτό και κλείνω, Βασίλη, ναι. Όλα αυτά σταμάτησαν για να έλθουν οι γνωστές φανφάρες, αν μου επιτρέπεις να πω, των πεντάστερων. Λοιπόν, εγώ με βάση αυτά που είπες, Βιλτιάδη μου, βγάζω 2-3 συμπεράσματα, τα οποία καταναφέρω και εάν κάπου διαφωνείς μπορείς και να το επισημάνεις. Καταρχάς, οι 4 δήμαρχοι μαζί με σένα έχουν εμφανή διεκδίκηση και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ένα το κρατούμενο, άρα ο μύθος ότι δεν έγινε τίποτε όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει βάση. Δεύτερο, ότι υπήρχε μια άριστη συνεργασία των θεσμών τότε, νομαρχίας και Δήμου, και θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά και το επιβεβαιώνω ότι ήταν άπειρες οι φορές που πηγαίναμε χέρι-χέρι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στο Υπουργείο για να βρίσκουμε είτε τους ένστολους είτε τα πολιτικά πρόσωπα. Τρίτο, ότι υπήρχε μέχρι το 2010 ένα συγκεκριμένο σχέδιο που μπορεί σήμερα να θέλει μια κάποια επικαιροποίηση, μπορεί να κάποιος να διαφωνεί, αλλά υπήρχε σχέδιο. Συμφωνούμε σε αυτά? Συμφωνούμε απολύτως, και θέλω να πω στη δεύτερη παρατήρηση που έκανες, ένα σημαντικό θέμα που υπάρχει και σήμερα. Είχαμε στενή συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς, πράγμα που πρέπει να υπάρχει και σήμερα, αλλά τον τόνο στο σχεδιασμό τον είχε ο Δήμος, εκ της φύσεως και των αρμοδιοτήτων τον είχε ο Δήμος. Λογικό. Πράγμα που σήμερα πολύ φοβάμαι ότι δεν συμβαίνει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό και θα το δείξω. Δεν θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία ίσα ίσα. Δηλαδή σήμερα Δήμος και Περιφέρεια θα πρέπει να έχουν μια απολύτως στενή και αρμονική συνεργασία ώστε να υλοποιηθεί ένα σχέδιο που ο Δήμος και έχει εκπονήσει στο παρελθόν, ή αν θέλει τροποποιήσεις ή με βάση τα σημερινά δεδομένα, ασφαλώς. Ακριβώς. Αυτό θα πρέπει. Πάμε να τώρα εκπονήσει. Πιο συγκεκριμένα. Το Υπουργείο εντελώς ξαφνικά, κάποιοι λένε ότι το ήξερε ο Δήμαρχος, αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την δημοπρασία για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Θέλω ένα σχόλιο επ' αυτό και ένα σχόλιο ότι η Περιφέρεια δήλωσε δια του στόματος του Αντιπεριφερειάρχη ότι αν δεν ενδιαφερθεί ο Δήμος, εμείς θα το διεκδικήσουμε. Θέλω για αυτά τα δύο που ανέφερα το δικό σου το σχόλιο. Απαράδεκτη είναι η ενέργεια του από την πλευρά του Υπουργείου, αν υπάρχει αυτό. Βεβαίως δεν ξέρει κανείς τι υπάρχουν στις συζητήσεις και τι έχει γίνει και τι έχει συμφωνηθεί. Αυτό είναι ένα θέμα που στα κλειστά δωμάτια, βεβαίως.
Δεν ξέρω και ποιος το ξέρει. Αν υπήρξαν κλειστά δωμάτια και αν υπήρχαν συμφωνίες. Αλλά από ό,τι διαβάζω αναφέρομαι. Αυτό δεν είναι σωστό. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό είναι ο Δήμος να καταθέσει μια πραγματική συζητήσιμη πρόταση που θα αναγκάσει το στρατό να πάρει πίσω τη συγκεκριμένη δημοπρασία. Γιατί το λες αυτό? Δηλαδή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι καλή, δεν είναι ρεαλιστική? Γιατί αυτό αφήνεις να εννοηθεί? Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την κεντρική ιδέα ότι αυτά ανήκουν στην πόλη είναι σωστή. Και ως προς αυτό το σκέλος τη στηρίζω. Το ζήτημα όμως δεν νομίζω ότι από μόνη της, χωρίς την κατάθεση μιας ρεαλιστικής πρότασης υλοποιήσιμης που θα μου επιτρέψετε να πω θα δελεάσει και την απέναντι πλευρά ώστε να σταματήσει άμεσα τις διαδικασίες αυτές που έχει ξεκινήσει, νομίζω ότι μένει μόνο στο διακηρυκτικό κομμάτι. Η δική μου η προσωπική γνώμη και δεσμεύει προφανώς μόνο εμένα, είναι ότι θα ήταν ωφέλιμο να επαναφέρει ο Δήμος αυτή την πρόταση ως αρχική πρόταση και να τη διαμορφώσει στην πορεία, έτσι ώστε να δώσει στην απέναντι πλευρά την εικόνα ότι υπάρχει και θέληση αλλά και σχεδιασμός ώστε και στα πλαίσια του συγκεκριμένου νόμου, έτσι όπως είναι, κάνοντας παραχωρήσεις και οι δύο πλευρές, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια οριστική λύση. Εάν δεν γίνει αυτό και μένουμε μόνο στη διακήρυξη, τη σωστή, είναι σωστή η διακήρυξη ότι αυτά ανήκουν στην πόλη, αυτό είναι πραγματικότητα. Πολύ φοβάμαι ότι αν μπορεί να οδηγηθούμε στην ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση μέσα από αυτή τη διαδικασία του νόμου των χώρων αυτών, άρα για τα 30 χρόνια τα επόμενα την αποξένωση του Δήμου από κάθε δραστηριότητα και διεκδίκηση μέσα σε αυτούς τους χώρους. Και αυτό δεν θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου ούτε της πόλης. Έχεις απόλυτο δίκιο ως πρώτος και άλλος πράγματι ανήκουν στο Δήμο, αλλά από την άλλη μεριά ο στρατός σε κάθε συζήτηση διακηρύσει ότι κοιτάξτε εδώ το κτηματολόγιο είναι περασμένα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Άρα πρέπει να γίνει αυτή η προσφορά, η δελεαστική όπως ακριβώς τη χαρακτήρισες. Να σε ρωτήσω κάτι, Μιλτιάδη, επειδή πραγματικά ξέρεις όσο κανείς άλλος το θέμα των στρατοπέδων. Εγώ τουλάχιστον αναγνωρίζω ότι δεν έχω τις γνώσεις που εσύ έχεις. Τι θα μπορούσε να λειτουργήσει, πώς ήταν το σχέδιο Μπελαβίνα σε σχέση με τουλάχιστον με τα κάστρα? Τι προέβλεπε? Στο χώρο του Αγίου Ανδρέα προέβλεπε τότε να υπάρχουν τρεις διαφορετικές χρήσεις. Η πρώτη χρήση ήταν η διοίκηση και η δεύτερη χρήση ήταν ο πολιτισμός υπό την έννοια της στέγασης πολιτιστικών συλλόγων και δραστηριοτήτων εντός των νοικημάτων που υπήρχαν εκεί, τα οποία προφανώς θα πρέπει να αναπλαστούν. Και το τρίτο ήταν η δημιουργία ενός μικρού ξενώνα ξενοδοχείου μπουτίκ, το οποίο θα συνδέονταν άμεσα με την δημιουργία του θερμαλιστικού κέντρου. Δηλαδή ήταν μια ιδέα ώστε ο χώρος αυτός να είναι λειτουργικός όλο το 24ωρο, να μην ιδίως στις νυχτερινές ώρες πάβει να έχει επισκεψιμότητα και δραστηριότητα εντός αυτού. Γι' αυτό προβλέφθηκε τότε αυτή η χρήση, η οποία έτσι μας ήταν απαραίτητη για να προχωρήσουμε στην δημιουργία του θερμαλιστικού κέντρου ενός σύγχρονου, δεν είναι καλούτρα, ήταν μια πολύ σύγχρονη μελέτη αυτή την οποία... Θυμάμαι, την είχα δει. Πάντως δεν προέβλεπε αυτά τα τεράστια πεντάστερα ξενοδοχεία που ήρθαν από τους όσους σε διαδέχτηκαν μετά. Όχι, αυτά ούτε και πρόκειτο να γίνουν. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια ανοησία, θα μου επιτρέψετε να πω, έτσι βάλτε σε εισαγωγικά μια λάθος προσέγγιση για να είμαι πιο ακριβής, γιατί στο στρατόπεδο Σολωμού αυτό το οποίο εμείς είχαμε κάνει, για να προχωρήσω και στην περιγραφή και σε αυτό, ήταν εκτός από το θερμαλιστικό κέντρο το οποίο θα αναπτύσσονταν στα σημερινά ιαματικά λουτρά, τα οποία θα έμεναν ως χώρος ιστορικός, και στα τέσσερα θέματα αυτά που έλεγα ότι προηγουμένως ο Κώστας είχε διεκδικήσει και είχε καταφέρει να πάρει, το υπόλοιπο χώρο μεταφέραμε το κυποθέατρο έτσι ώστε να μην ενοχλεί τις χρήσεις του δημοτικού κινηματογράφου εκεί, ακριβώς. Και βέβαια σε ένα αναβαθμισμένο χώρο, και η ανάδειξη του κάστρου της Μπούκας, και γι' αυτό το χαρακτηρίσαμε και ως ένα μικρό αρχαιολογικό πάρκο,
Άλλωστε είναι γνωστό από όλη τη δουλειά που έχει γίνει και έχει αναδείξει ο Νίκος ο Καράμπελας ότι εκεί, και όχι μόνο, ότι εκεί υπάρχει το αποτύπωμα του κάστρου της Μπούκας. Εμείς ότι είχαμε προκηρύξει και τις ανασκαφές, δηλαδή τις διερευνητικές σε αυτό, ανεξαρτήτως αν τελικά δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε γιατί τελείωσε η θητεία. Ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί δράση με αυτά τα πεντάστερα τα οποία ακούγαμε, γιατί ο χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς έχει αυτές τις δεσμεύσεις και η αρχαιολογία βεβαίως με την παραμικρή δηλαδή προσφυγή θα σταμάται για αμέσως. Το ότι συζητήθηκε τόσο. Βεβαίως ο στρατός έχει τη δυνατότητα να πάει σε ξεχωριστά πολεοδομικά στους χώρους που το ανήκουν, αλλά εδώ μιλάμε για αρχαιολογία, άρα συνεπώς εκεί πέρα θα ήταν ανυπέρβλητο το εμπόδιο. Άλλωστε η ιστορία έδειξε στην πορεία ότι όλα αυτά ήταν κουβέντα να κάνουμε και να δημιουργούμε ελπίδες και ουσιαστικά τι δημιούργησε όλη αυτή η υπόθεση. Δημιούργησε την πεποίθηση ότι αυτή δεν είναι χώρη πολιτισμού και χρήσης για τις ανάγκες της πόλης, αλλά ιδιωτικών επενδύσεων. Και αυτό ήταν μια λάθος προσέγγιση, η οποία σήμερα δίνει τη δυνατότητα στο στρατό να τη συνεχίσει με τη σημερινή δημοτική αρχή, αν συνεχίζεται έτσι. Και ο τρίτος χώρος του Αγίου Γεωργίου ήταν ένας χώρος στον οποίο θέλαμε να κάνουμε ένα εργαστήρι για την συντήρηση των αρχαιοτήτων της αρχαίας Νικόπολης. Το είχαμε συμφωνήσει με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εμείς θέλαμε να είναι σε επίπεδο σχολής, αυτό δεν ήταν δυνατό την περίοδο εκείνη, και είχαμε συμφωνήσει και γι' αυτό έτσι περιγράφεται ως εργαστήρι τέτοιες χρήσεις, βεβαίως όλα αυτά με την αναπλασή του. Ήταν ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο ήθελε και χρόνο και χρήμα ασφαλώς, αλλά αν από το 10 και μετά από το 11 είχε ακολουθεί αυτή η γραμμή, σήμερα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Δυστυχώς. Και πάντως η σημερινή τοποθέτηση της Ομιλτιάδη βάζει πολλά θέματα στη σειρά. Μακάρι να η παρούσα δημοτική αρχή πλέον, ανεξαρτήτως των λαθών που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ας αλάβει σοβαρά υπόψη αυτά που ανέφερες, και μακάρι από εδώ και πέρα να δούμε μια άλλη τακτική σε αυτό το ζήτημα. Επειδή όμως θέλω να εκμεταλλευτώ. Θέλω όμως μιλιά δημοτική αρχή. Όχι μόνο η δημοτική αρχή, αλλά και η περιφέρεια, αλλά και οι θεσμοί, οι υπόλοιποι στον Δήμο. Είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να πάρει διάσταση, γιατί μεταμορφώνει. Δεν υπήρχε μόνο αυτό, όλα αυτά με τα κάστρα, με το θεαμαστικό κέντρο. Υπήρχε ένα ολόκληρο σχέδιο ανάπλασης της όλης της του παραλιακού μετόπου μέχρι και τον παντοκράτορα της πόλης, που δυστυχώς από το 11 και μετά, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν ότι δεν υπάρχει ιστορία στην πόλη. Λοιπόν, και αυτό δεν ήταν καλό. Ένα άλλο εκκρεμές ζήτημα που επί των ημερών μας το είχαμε δρομολογήσει είναι το νεκροταφείο. Δυστυχώς από το 2010 που μαζί είχαμε πάρει την απόφαση της επέκτασης για να δώσουμε. Το 2004 βασικά. Το 2004, το 2004 ναι, που είχαμε, ναι, λέω μέχρι το 2010 που είχε γίνει και το σχέδιο. Δώσαμε το 2004 αυτή την απόφαση για να ανασάνει το νεκροταφείο. Μέχρι το 2010 υπήρχε ένας σχεδιασμός. Θέλω να πεις και γι' αυτό δύο λόγια, γιατί 11 χρόνια μετά από όταν αποχώρησες από το Δήμο, το ζήτημα αυτό είναι σε εκκρεμότητα. Και κάθε φορά οι πολίτες γκρινιάζουν για τις απαράδεκτες κατάστασεις, την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο νεκροταφείο μας. Θέλω να γνωρίζουν οι συμπολίτες το σύνολο της, και όχι μόνο από εκεί που ξεκινάει η δική μας ιστορία ή η δική μου ιστορία. Το χώρο στον υπάρχοντα νεκροταφείο, εγώ τον βρήκα όπως 4 στρέμματα επιπλέον, αυτό που σήμερα αποκαλούμε επέκταση νέο νεκροταφείο, από την ανταλλαγή που είχε γίνει την περίοδο του Κώστα του Παπαγεωργίου. Είχαμε δώσει ένα δημοτικό κτήμα στην Μαργαρώνα, είχαμε πάρει τα 4 στρέμματα αυτά. Δεν είχα βρει τις μελέτες βέβαια, προχωρήσαμε στις μελέτες και τότε και με την βοήθεια του Νομαρχιακού Συμβουλίου και τη δική σου πήραμε τη χρήση του χώρου αυτού ως κημητήριο, το οποίο προσδιορίζαμε, αν θυμάστε τότε, ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα την ολοκληρώσουμε και θα προχωρήσουμε στο νέο κημητήριο. Γι' αυτό το γενικό πολεοδομικό του 9 ήταν μια δέσμευση που είχαν αναλάβει και απέναντί σου και απέναντι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Εμείς καθορίσαμε το χώρο του νέου κημητηρίου που ήταν στο Νιοχώρι, στο παλιό κημητήριο που υπήρχε εκεί και προσέντως ορισμένα δημοτικά στρέμματα που ήταν ακόμη, παρόλες τις δυσκολίες που υπήρχαν
και ξεκινήσαμε για να, να κάνουμε τις μελέτες για την υλοποίηση του χώρου αυτού. Η επόμενη δημοτική αρχή δυστυχώς σταμάτησε. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι εγώ το 2014 που ως αντιπολίτευση πλέον επανεξελέγην στο Δήμο, έβαλα το θέμα των μελετών. Και από τότε μέχρι και το 2019 που, που αποχώρησε η θητεία, η τότε δημοτική αρχή διαβεβαίωνε ότι έχει καταθέσει μελέτες και προχωράγανε. Εγώ θα πω την δική μου εμπειρία ότι σε 6 μήνες εμείς ολοκληρώσαμε και πήραμε τις μελέτες, όπως και εσύ θυμάσαι τότε, για τη χρήση του κημητηρίου, της επέκτασης του παλαιού εννοώ, αυτό που είναι στην Ιωαννίνων. Δεν ξέρω γιατί 11 χρόνια γίνονται αυτές οι μελέτες. Ή μάλλον ξέρω και θα θέλω να πω με την ευκαιρία ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι για πολιτικές συμφωνίες και πώς να το πω, και μικροκομματικές σκοπιμότητες. Αυτά είναι ζητήματα μεγάλα που καθορίζουν την πόλη και λυπάμαι να πω ότι τότε είχαν αναλυφθεί δεσμεύσεις για να επιτύχουμε την εκλογή και βεβαίως καθυστερήσεις μετά για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού που σήμερα φέρνει την πόλη δυστυχώς σε πάρα πολύ δύσκολο σημείο να μην έχει κημητήριο για να τιμήσει τους νεκρούς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Μιλτιάδη μου, ένα άλλο θέμα που είναι σε εκκρεμότητα ακόμη ανεξάρτητα αν η νέα δημοτική αρχή λέει ότι το έχει επιλύσει είναι αυτός ο περιβόητος βιολογικός, η αποχέτωση και ο βιολογικός του Λούρου, Οροπού, Στεφάνης κλπ. Θυμάσαι ότι είχε και ως αντιπολίτευση το είχες αναδείξει πολλές φορές, αλλά μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν λειτουργεί και δεν έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις. Ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό, γιατί η δημοτική αρχή υπερηφανεύεται κατά κάποιο τρόπο ότι το έλυσε. Εγώ το έχω πει σκάνδαλο αυτό, το έχω πει για σκάνδαλο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω τη δικιά σου την άποψη. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που λες υπό την έννοια των χειρισμών, των μελετών, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ενδεχομένως και του κόστους, και ενδεχομένως αυτά που έγιναν μετά για να θεμελιωθεί ο σταθμός επεξεργασίας των λιμάτων. Βέβαια είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει συνδέσεις, από όσο ξέρω, δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί. Το είχαμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Ήταν και ίσως η πρώτη φορά που βλέπω να εξελίσσεται ένα έργο 20, πάνω από 20 χρόνια περίπου. Ναι. Όχι, 18. Από την έναρξη εκπόνησης των μελετών, ναι, τουλάχιστον πάνω από 15. Ναι. Πάνω από 15 χρόνια. Τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα συνολικά με τους βιολογικούς στην πόλη, γιατί θα πρέπει να δούμε και το βιολογικό από την πλευρά του καναλίου. Εγώ είχα καταθέσει την πρόταση ότι δύο βιολογικοί καθαρισμοί στα πλαίσια ενός Δήμου μπορούν να καλύψουν ένα πληθυσμό 35.000 κατοίκων, χωρίς να χρειαστεί να πάμε και σε ένα τρίτον στην Καστροσικιά. Ήταν μια πρόταση στην οποία συμφωνούσε τότε και το ΤΕΕ να γίνει έτσι. Εντάξει, τα πάντα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει κάποιος να παίρνει υπόψη τα κόστη και κυρίως τα χρήματα τα οποία πάνε σε αυτές τις υποδομές, αντί να πηγαίνουν εκεί να δημιουργούνται τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε άμεση λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων και να μην έχουμε αυτή την πραγματικότητα που βιώνει σε αυτό το έργο τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο και για τη διαχείριση και για το κόστος συντήρησης και για το κόστος λειτουργίας. Είναι πολύ σοβαρό. Μιλτιάδη μου, θα κλείσουμε με ένα θέμα. Έχουμε 3-4 λεπτά. Είσαι ακόμα μετέχεις, είσαι μάχημος θα έλεγα στην αυτοδιοίκηση. Ήθελα λίγο την άποψή σου, πώς είναι η αυτοδιοίκηση, μιας και εγώ είμαι μια δεκαετία και πλέον μακριά, και κυρίως πώς θα σχεδιαστεί με βάση και το νέο εκλογικό νόμο, γιατί εγώ πάντα θεωρώ ότι οι εκλογικοί νόμοι επηρεάζουν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Έχεις δίκιο. Με τρεις φράσεις θα προσπαθήσω να το πω. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάμε σε μια μεγάλη θεσμική αλλαγή και να επανακαθορίσουμε τις αρμοδιότητες στα επίπεδα της διακυβέρνησης. Κεντρική εξουσία, περιφέρεια, δήμη. Και μέσα σε αυτό να επανακαθορίσουμε και τους πόρους, γιατί σήμερα νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να πω σημείωση είναι ότι δυστυχώς σήμερα η αυτοδιοίκηση δεν επιτελεί το ρόλο ίσως αυτόν που ακόμα και στα χρόνια μας υπήρχε, της διεκδίκησης. Περισσότερο έχει μεταβληθεί σε μια διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων. Το μακρύ χέρι της κυβέρνησης που λέγαμε παλιότερα. Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Περισσότερο έχει μεταβληθεί σε κάτι τέτοιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα φωτεινά παραδείγματα, έτσι, για να... και αυτό φαίνεται και στην ποιότητα του αυτοδιοικητικού διαλόγου που γίνεται. Και το τρίτο είναι ότι σήμερα ζούμε σε αυτή την περίοδο, ζούμε δυστυχώς θεσμική εκτροπή με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην αυτοδιοίκηση, στην οποία τα περιφερειακά και τα δημοτικά συμβούλια δεν έχουν στην πραγματικότητα καμιά σημαντική αρμοδιότητα, έχουν περάσει όλα στις οικονομικές επιτροπές των Δήμων και των περιφερειών. Αυτό ήταν, υποτίθεται, με αφορμή τον νόμο των απλή αναλογική, ναι, όπου και αυτός είχε ζητήματα, να το ομολογήσουμε. Έτσι, χαίρομαι ιδιαίτερα, Μιλτιάδη μου, γιατί τα έχω αναδείξει. Να το ομολογήσουμε. Είχε ζητήματα, αλλά βεβαίως και αυτό το οποίο φέρνει σήμερα η κυβέρνηση είναι αντιδημοκρατικό κατασκεύασμα, το οποίο νομίζω θα πρέπει να πάρει πίσω, και η αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να δει κομματικά, αλλά να δει το συμφέρον των δήμων, της αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών, της συμμετοχής, ενός δημιουργικού πραγματικού διαλόγου, και να επαναφέρουμε την αυτοδιοίκηση πέραν των θεσμικών που πρέπει να κάνει, αλλά και ως ένα θεσμό που είναι ένας μοχλός διεκδίκησης των τοπικών κοινωνιών. Μιλτιάδη μου, χαίρομαι ιδιαίτερα για την κουβέντα και χαίρομαι ιδιαίτερα για την απάντηση στην τελευταία ερώτηση, γιατί αν διαβάζεις το σχόλιο της εβδομάδας που έκανα σήμερα, είναι σαν να το είχε γραφτεί από το χέρι σου. Αυτό δείχνει ότι οι κουβέντες που κάναμε τη δεκαετία που συνυπηρετήσαμε ήταν κουβέντες πράγματι για ουσιαστική αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, ήταν κουβέντες που θέλαμε πράγματι να αναδείξουμε τους Δήμους και την τότε νομαρχία σε διεκδικητές και όχι σε μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω για την πολύ γόνιμη και ουσιαστική κουβέντα. Καλημέρα, Μιλτιάδη μου. Να είσαι καλά, καταρχάς. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ.